Καλημέρα, καλημέρα παιδιά, άλλο ένα βιντεάκι και σήμερα βρισκόμαστε σε ένα μικρό μελισσάκι το οποίο θέλουμε να δούμε πως έχει προχωρήσει από θέμα ανάπτυξης. Σήμερα, να ξέρετε, αποφάσισα να αλλάξω τον τρόπο που λειτουργώ πάνω στα μελίσσια, δηλαδή αποφάσισα, εφόσον ο καιρός έχει αυξηθεί η θερμοκρασία του πάρα πολύ, να δώσω περισσότερα πλαίσια, περισσότερη τροφή, γιατί είναι και οι τελευταίες τροφές που θα δώσουμε προκειμένου να αναπτυχθούν τα μελίσσια μας όσον αφορά την παραγωγή μελιού. Τώρα για τα μελίσσια που προορίζονται για παραφιάδες, εννοείται ότι αυτά θα συνεχίσουμε να ταΐζουμε ούτως ώστε να μπορέσουμε να πολλαπλασιάσουμε καλύτερα το μελισσοκομείο μας. Ο καιρός σήμερα, παιδιά, βλέποντας και το μελίσσι, έχει ζεσταθεί πάρα πολύ. Το μελίσσι δηλαδή βλέπω ότι είναι αρκετά ήρεμο. Οι μέλισσες κινούνται πάρα πολύ ωραία πάνω στο πλαίσιο. Νομίζω ότι είναι άριστη εικόνα αυτή για το μελίσσι μας. Έχω κάνει περίπου 3 τροφοδοσίες με αυτόν τον τροφοδότη, δηλαδή έχω δώσει περίπου 3 κιλά σιρόπι σε αυτό το μελίσσι. Αλλά βλέπω ότι ο γόνος του έχει μεγαλώσει πάρα πολύ και το καταλαβαίνω αυτό από τον τρόπο που κινούνται οι μέλισσες, που είναι έτσι ήρεμες, ωραίες. Δηλαδή είναι καθαρό δείγμα ότι έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ καλό μελίσσι. Επίσης, η γλωσσίτσα που βλέπουμε στο επάνω μέρος είναι σημάδι ότι το μελίσσι μας χτίζει κυρίθρες και μπορούμε σε ένα τέτοιο μελίσσι να βάλουμε και φύλλα κυρίθρας για να τα χτίσει. Εγώ προσωπικά, επειδή έχω παλιές κυρίθρες στο μελισσοκομείο μου, θα βάλω σε αυτό το μελίσσι κυρίθρες χτισμένες για να έχει μεγαλύτερη ανάπτυξη και να δούμε ένα πολύ καλό μελίσσι μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Πάμε να δούμε λοιπόν το πρώτο πλαίσιο τώρα. Λοιπόν, παιδιά, εδώ βλέπουμε έναν εξαιρετικό γόνο. Δείτε, είναι ένας γόνος ο οποίος έχει γεννηθεί από άκρη σ' άκρη. Είναι από άκρη σ' άκρη το πλαίσιο, παιδιά. Δηλαδή, βλέπουμε σφραγισμένο γόνο στο κέντρο και η βασίλισσα, επειδή γεννιούνται καινούργιες μέλισσες και υπάρχουν πάρα πολλές φερομόνες από γόνο μέσα στην κυψέλη και η μέρα έχει αυξηθεί πάρα πολύ και η θερμοκρασία επίσης, τι έκανε, παιδιά? Αύξησε το γόνο της και προς το τέλος, δηλαδή ολοκλήρωσε στο 100% όλο το πλαίσιο. Αυτό, παιδιά, είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να δει ένας μελισσοκόμος μέσα στην άνοιξη. Δηλαδή, πλαίσια γεννημένα από άκρη σ' άκρη. Τώρα θα αναρωτιέστε πως γίνεται ένα τόσο μικρό μελισσάκι να έχει τόσο ωραίον γόνο και από άκρη σ' άκρη. Η απάντηση σε αυτό είναι ότι το χειριστήκαμε πάρα πολύ καλά, του δώσαμε το φενιζόλ, δηλαδή το κρατήσαμε σφιχτό το μελίσσι για να μπορεί να το ζεστάνει αυτό το γόνο, και η βασίλισσα, βλέποντας όλα αυτά που κάναμε και δίνοντας την τροφή, αύξησε τη γένα της μέχρι εκεί που έπαιρνε στο μέγιστο. Τώρα όμως που ο καιρός έχει γίνει πολύ ζεστός, οι χειρισμοί μας μπορούν να γίνουν πολύ πιο εύκολα και θα σας δείξω στη συνέχεια τι ωραία πράγματα θα κάνουμε, παιδιά. Είναι εξαιρετικό μελισσάκι, είναι πολύ μικρό μελίσσι όπως βλέπετε, αλλά ένας από αυτούς τους γόνους εδώ, σκεφτείτε ότι δίνει 2 πλαίσια με πληθυσμό, οπότε 2 καλούς γόνους σε αυτό το μελίσσι θα δώσουν 4 πλαίσια πληθυσμό και συν 2 που είχε πρώτα, 6. Δηλαδή αμέσως έχουμε ένα εξάρι μελίσσι μέσα σε πολύ λίγο χρόνο, παιδιά. Το δεύτερο πλαίσιο είναι σίγουρο πως θα έχει γόνο, είναι ο πυρήνας του μελισσιού. Και θα έχουμε και εδώ μια καλή εικόνα, φαντάζομαι. Ναι, παιδιά, έχουμε έναν εξίσου ωραίο γόνο. Δείτε. Εδώ, παιδιά, βλέπω κάτι διαφορετικό. Βλέπω ότι εκτός από γόνο έχουμε και νεαρές μελισσούλες, οι οποίες έχουν μόλις γεννηθεί. Βλέπω νέκταρ το οποίο έχει μπει μέσα στα κελιά της κυρίθρας. Βλέπω επίσης γύρι μέσα σε μερικά κενά που υπάρχει. Και βλέπω και κάτι, και ένα χαρακτηριστικό που σας έχω πει ότι πρέπει να δίνουμε πολύ σημασία. Βλέπω μελάκια στο επάνω μέρος του πλαισίου, βλέπετε εδώ που γυαλίζει, δεν ξέρω αν γυαλίζει τώρα στην κάμερα. Εδώ πάνω υπάρχουν μελάκια τα οποία έχει για να ταΐζει το γόνο που βρίσκεται στο κάτω μέρος το μελίσσι. Αν δεν υπήρχαν εδώ μέλια, είναι πολύ πιθανό να είχαν τελειώσει οι προμήθειες. Αλλά θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Η κάτω γραμμή βλέπω ότι έχει μερικά κενά, δηλαδή δεν είναι full με μέλι στο επάνω μέρος, που σημαίνει ότι το μελίσσι μας αυτό χρειάζεται αμέσως τροφή. Είναι καθαρό σημάδι ότι ό,τι του δίνουμε, αυτό το μετατρέπει σε γόνο. Υπάρχουν μερικά μελίσσια, παιδιά, στο μελισσοκομείο μας, που ό,τι τροφή τους δώσουμε, αυτά τα μετατρέπουν σε γόνο, δηλαδή σε μέλισσες. Και έχουμε πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό. Εγώ δηλαδή βλέπω ένα εξαιρετικό μελισσάκι εδώ πέρα. Έχει 2 καταπληκτικούς γόνους. Είναι γεννημένο όλο από τη βασίλισσα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν σας είπα, αλλά η βασίλισσα έχει γεννήσει όλο. Δηλαδή, όπου βλέπω, υπάρχει αυγό. Έχει γεννήσει δηλαδή από άκρη σ' άκρη και το δεύτερο πλαίσιο και νομίζω ότι μπορεί να έχει γεννήσει και στο τρίτο. Μία βασίλισσα που στριμώχτηκε όπως αυτή, είναι πολύ πιθανό να έχει γεννήσει και το τρίτο πλαίσιο, που είναι πλαστικό όπως βλέπετε.
Συνήθως η Βασίλισσα προτιμάει να γεννάει τα ξύλινα και όχι τα πλαστικά, αλλά εδώ μπορεί να έχουμε μία εξαίρεση. Για να δούμε. Ακριβώς έπεσα μέσα, παιδιά. Η Βασίλισσα έχει γεννήσει μεν το πλαίσιο, αλλά οι μέλισσες την πρόλαβαν και το γέμισαν με γύρι. Δηλαδή στο κέντρο έχουμε γύρι που έχει το μελίσι μας και γύρω-γύρω έχουμε γόνο ο οποίος εκολάπτεται. Γύρω-γύρω έχουμε και μελάκια. Νομίζω πως αυτό το πλαίσιο δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, δηλαδή γύρες και μελάκια έχουμε κυρίως και λίγο σφραγισμένο γόνο ο οποίος ετοιμάζεται να εκολαφθεί. Τώρα, παιδιά, για να μην καθυστερούμε στην επιθεώρηση, θα δούμε τι θα κάνουμε στο συγκεκριμένο μελίσι. Λοιπόν, πρώτο βήμα πάνω στα πλαίσια τώρα και στο τι χώρο χρειάζεται το συγκεκριμένο μελίσι. Λοιπόν, θα σας τα εξηγήσω πάρα πολύ ωραία για να τα καταλάβετε και να κάνουμε τους καλύτερους δυνατούς χειρισμούς. Εδώ σε αυτό το κενό που βλέπω που έχω κάνει αυτή τη στιγμή, παιδιά, τι είδαμε? Είδαμε ότι η Βασίλισσα έχει γεννήσει από άκρη σ' άκρη όπου υπήρχε κενό και από την απέναντι πλευρά οι μέλισσες το φούλαραν με γύρι και ό,τι υπήρχε σε προμήθειες. Αυτό αμέσως μας κάνει εμάς να καταλάβουμε ότι από αυτή τη μεριά οι μέλισσες την μπλόκαραν τη Βασίλισσα και δεν είχε χώρο για να γεννήσει. Οπότε εμείς τι θα κάνουμε? Θα βάλουμε μία κήρυθρα εδώ σε αυτή τη θέση, την οποία προορίζουμε για να γεννήσει η Βασίλισσα. Να ξέρετε ότι σε αυτήν τη θέση, εγώ άμα είχα άχτη στα πλαίσια, θα έβαζα ένα άχτη στο πλαίσιο σε αυτή τη θέση, αλλά στην προκειμένη περίπτωση θα βάλω ένα χτισμένο, το οποίο έχω στην αποθήκη μου. Εδώ λοιπόν έχω ένα χτισμένο πλαίσιο, το οποίο έχει και λίγα μελάκια στο κέντρο. Είναι καλό πλαίσιο, δεν είναι σκούρο. Το βάλουμε σε αυτή τη θέση για να βρει αμέσως χώρο το μελίσι να βάλει τις γύρες του και η Βασίλισσα να το γεννήσει. Είμαι σίγουρος ότι η Βασίλισσα θα το προλάβει να το γεννήσει και δεν θα προλάβουν οι μέλισσες να βάλουν προμήθειες. Οπότε θα έχουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο σε αυτό το μελίσι. Τώρα, όπως σας είπα, επειδή ο καιρός έχει ζεστάνει πάρα πολύ, εγώ αυτή τη στιγμή δηλαδή ζεσταίνομαι με την κάσκα που φοράω και τα γάντια. Ήδη άρχισα να ζεσταίνομαι, που είναι σημάδι ότι έχουμε προχωρήσει στον πυρήνα της άνοιξης, παιδιά. Τα μελίσια το καταλαβαίνουν αυτό και αμέσως επεκτείνουν τους γόνους τους. Είδατε ότι αυτό το μελίσι είναι μικρό και από τόσο γόνο που είχε που σας έδειξα, το έκανε όλο το πλαίσιο με γόνο. Οπότε αυτό για μένα είναι το σημάδι ότι μπορούμε να βάλουμε περισσότερα από ένα και δύο πλαίσια να μελίσει. Το επόμενο πλαίσιο που θα βάλω είναι εδώ, ακριβώς σε αυτήν τη θέση. Ο λόγος που δεν επέλεξα να σπάσω αυτούς τους δύο μεγάλους γόνους, παιδιά, είναι ότι αυτοί οι γόνοι έχουν πολύ ανάγκη από θερμοκρασία, ζέστη κλπ. Με το φενιζόλ που ήταν στριμωγμένο το μελίσι ζεσταίνονταν πολύ καλά, αλλά τώρα που το ανοίγουμε το μελίσι, εγώ προσωπικά με την εμπειρία που έχω, δεν θα τους σπάσω αυτούς τους γόνους, θέλω να τους έχω συνεκτικούς και όπου χρειάζεται η Βασίλισσα να βρει χώρο για να γεννήσει, τον έχει και από αυτή την πλευρά και από αυτή την πλευρά. Και θα βάλω και άλλο ένα πλαίσιο τώρα, γιατί όπως ξέρετε, οι χειρισμοί που σας δείχνω σήμερα είναι, όπως θα έχετε καταλάβει, αλλάζουν από μέρα σε μέρα. Δηλαδή πλέον στα μελίσια δίνω περισσότερα πλαίσια, γιατί θέλω να προλάβω και τη σμινουργία, παιδιά. Να ξέρετε ότι όταν ένα μελίσι στριμώχνεται για μεγάλη περίοδο, αναπτύσσει και τάση για σμινουργία και ας του βάλουμε χώρο εμείς μετά. Οπότε λοιπόν αυτομάτως έχουμε ένα μελίσι, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6 πλαίσια. Ήταν ένας χειρισμός βάζοντας πλαίσια σε ένα μικρό μελίσι. Νομίζω ότι ήταν κάτι πολύ απλό. Το βασικό τώρα για να μπορέσει αυτό το μελίσι να ανταποκριθεί και να αναπτύξει γόνους και να μεγαλώσει ο πληθυσμός του πάρα πολύ γρήγορα είναι να έχει και την κατάλληλη τροφή. Εμείς λοιπόν θα του βάλουμε τώρα μία γυρεόπιτα εδώ και θα του βάλω και μία άλλη τροφή. Ένα μυστικό για την εποχή τώρα. Όπως σας έχω δείξει, κόβουμε την τροφή στο κέντρο κάνοντας ένα κυκλάκι. Τώρα για αυτήν την περίοδο όμως οι χειρισμοί μας αλλάζουν. Προτιμώ αυτή την περίοδο να ανοίγω μεγάλο κενό. Κοιτάξτε πόσο κενό άνοιξα. Άνοιξα ένα τόσο μεγάλο κενό, ούτως ώστε οι μέλισσες να μπορέσουν να καταναλώσουν την τροφή ακόμα πιο γρήγορα. Αυτή η τροφή είναι μελοζήμα έξτρα της αρκαδικής μελισσοκομείας. Οι μέλισσες την καταναλώνουν τόσο πιο γρήγορα όσο πιο πολύ κενό ανοίγουμε στο κάτω μέρος. Οπότε εγώ που θέλω τώρα οι μέλισσες να έχουν πολλές προμήθειες για να ταΐσουν το γόνο που βρίσκεται ακριβώς από κάτω, θα δώσουμε πολύ και τροφή. Να ξέρετε ότι το γεγονός ότι έχω βάλει και τις δύο τροφές με το κενό ανάμεσα από τους δύο μεγάλους σφραγισμένους γόνους, δεν το έκανα τυχαία και το έκανα γιατί οι μέλισσες πρέπει να έχουν πολλές προμήθειες για να μπορούν να ταΐσουν το γόνο που βρίσκεται στο κάτω μέρος. Τώρα όσον αφορά το σιρόπι, θα αναρωτιέστε γιατί δεν έδωσα σιρόπι σήμερα σε αυτό το μελίσι, παρότι θα το βοηθούσε πάρα πολύ. Ο λόγος είναι ότι από εδώ και στο εξής θα αποφεύγω να δίνω πολύ σιρόπι στα μελίσια, γιατί είναι ένας παράγοντας που βοηθάει πάρα πολύ
την σμινουργία, παιδιά. Οπότε για να κάνουμε πρόληψη κατά της σμινουργίας, δίνουμε τροφές όσες χρειάζονται τα μελίσια, μπόλικο χώρο για να γεννάει η βασίλισσα. Και έχω να σας πω και κάτι άλλο. Φέτος η χρονιά, όπως βλέπω για το 2019, είναι μια χρονιά η οποία έχει πολύ καλή άνοιξη, έρχονται πολύ καλά μέλια και γύρες στις κυψέλες μας και έχω το προαίσθημα ότι θα έχουμε υψηλή τάση για σμινουργία στα μελίσια μας. Ήδη βρήκα ένα μελίσι το οποίο είχε βασιλικό κελί σμινουργίας και νομίζω ότι είναι η αρχή μιας πολύ μεγάλης πορείας. Ελπίζω φέτος να καταφέρουμε να χειριστούμε σωστά όλα μας τα μελίσια και να μην έχουμε πρόβλημα με σμινουργίες σχεδόν σε κανένα. Αν και είναι αδύνατο, μερικά μελίσια πάντα σμινουργούν, αλλά ελπίζω να αντιμετωπίσω αυτό το κομμάτι πάρα πολύ αποτελεσματικά. Αυτό ήταν το βιντεάκι, παιδιά. Αυτό το μελισσάκι δεν χρειάζεται να το ενοχλήσουμε άλλο. Θα έρθουμε την επόμενη εβδομάδα να το βοηθήσουμε πάλι αν τυχόν χρειάζεται κάτι. Κάντε ένα like αν σας άρεσε αυτό το βιντεάκι, μια εγγραφή στο κανάλι μας για να δείτε και τα επόμενα βιντεάκια που θα δημοσιεύσουμε, γιατί δημοσιεύουμε κάθε λίγες ημέρες καινούργια βίντεο. Και εμείς θα τα πούμε πολύ σύντομα, παιδιά. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.